Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αλλιώς ξεκίνησε το σημερινό νομοσχέδιο ως μια απλή τυπική κύρωση μιας από τις πολλές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις και τελικά αλλιώς καταλήγει αυτό το νομοσχέδιο με τις διάφορες τροπολογίες που σοριδών κατατέθηκαν χτες, εξελίσσεται σε ένα νομοσχέδιο κυριολεκτικά φωτιά για τα εργατικά και τα λαϊκά δικαιώματα. Ξεχωρίζει βέβαια η καταστροφική τροπολογία της κυβέρνησης για τη Λάρκο. Τροπολογία την οποία ουσιαστικά ανήγγειλε η κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή στη διάρκεια συζήτησης σχετικής επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για αυτήν την στρατηγικής σημασίας επιχείρηση. Τι κι αν λίγες μέρες πριν, στις 25 του Γενάρη, το κέντρο της Αθήνας δονήθηκε από ένα συγκλονιστικό συλλαλητήριο αγώνα και αγωνίας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και των οικογενειών τους, μαζί με ένα τεράστιο κύμα μαζικής και μαχητικής ταξικής αλληλεγγύης από χιλιάδες άλλους εργαζόμενους που στάθηκαν και στέκονται στο πλευρό τους στον αγώνα που δίνουν. Η κυβέρνηση, πολύ απλά, όλα αυτά τα γράφει στα παλιά της τα παπούτσια με την τροπολογία ντροπή που φέρνει. Και με έναν αδίστακτο πραγματικά τρόπο οδηγεί στο μαρασμό και τη συρρήκνωση, αφού πρώτα πλατσικολογήσουν πάνω τις διάφοροι ιδιώτες, τάχα μου επενδυτές, μια επιχείρηση από τις πιο σημαντικές στον κόσμο, στον κλάδο του σιδηρονικελίου. Και με έναν κοινικό τρόπο στέλνει από τη μία στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους και από την άλλη, σ' όσους απομένουν να έχουν τη δουλειά τους, στο σφαγείο των μισθών, των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων τους. Και μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για τους μεταλλεργάτες αυτούς που ξέρουν καλά στη ζωή τους το πώς δένεται το ατσάλι, που μετράνε κάθε λίγο τους νεκρούς τους στη σκληρή αυτή δουλειά. Τρεις ήταν οι νεκροί εργάτες της ΛΑΡΚΟ μόνο τους δυο τελευταίους μήνες. Και πολλοί, πολλοί ήταν όλα αυτά τα χρόνια οι Αντώνηδες που δεν πρόλαβαν ποτέ να σχολάσουν σαν και εκείνον τον αξέχαστο της μεγάλης απεργίας του 77. Όλους αυτούς είναι που συκοφαντεί χρόνια τώρα η βρώμικη κυβερνητική προπαγάνδα όλων των κυβερνήσεων για να οδηγήσουν τη ΛΑΡΚΟ χωρίς διαμαρτυρίες στο σημερινό εκτελεστικό απόσπασμα. Και βέβαια η κυβέρνηση με την τροπολογία αυτή έσχος απαξιώνει και πετάει στα σκυλιά έναν πολύτιμο ορυκτό πλούτο, μια σημαντική περιουσία του ελληνικού λαού. Κι όμως και μπορεί και πρέπει να στηριχτεί η ΛΑΡΚΟ, γιατί πρόκειται για μια στρατηγική σημασίας επιχείρηση σιδηρονικελίου. Τη μεγαλύτερη στο είδος της μάλιστα επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου στο συγκεκριμένο μετάλλευμα. Τώρα είναι που πρέπει να στηριχτεί οικονομικά η ΛΑΡΚΟ και να συνεχίσει τη λειτουργία της, να εξυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις της για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της δουλειάς σε όλους, καθώς και όλα τα εργατικά δικαιώματα. Τώρα είναι που πρέπει να τελειώνει επιτέλους αυτό το εσχρό σκλαβοπάζαρο των εργολαβικών που όλο και μεγαλώνει. Θα μου πείτε τώρα, από ποιους τα ζητάμε όλα αυτά? Από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, που μεθοδικά σχεδιασμένα υπονόμευαν το μέλλον της ΛΑΡΚΟ αυξάνοντας τα χρέη της? Από αυτούς που όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχναν επενδυτές και ακόμα και σήμερα αγωνιούν από αυτό εδώ το βήμα για το στρατηγικό επενδυτή, λένε, της επιχείρησης, αρκεί αυτό να γίνει με διαφάνεια? Λες και ένα έγκλημα πάβει να είναι έγκλημα όταν γίνεται με διαφάνεια. Από αυτούς που τη βάζανε να πληρώνει το ρεύμα της ΔΕΗ 2 και 3 φορές ακριβότερα από όλες τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και τώρα επικαλούνται χωρίς ντροπή τα χρέη της? Και μάλιστα να είναι και η ΔΕΗ μέτοχος, παρακαλώ, της ίδιας της ΛΑΡΚΟ.
Φανταστείτε δηλαδή και να μην ήταν μέτοχος η ΔΕΗ στη Λάρκο, τι θα πλήρωνε αυτή η επιχείρηση στη ΔΕΗ. Και φτάνει πια, ξέρετε, και εκείνη η καραμέλα με τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χρηματοδοτήσεις, λέει, που έλαβε η Λάρκο από το κράτος. Γιατί την ίδια στιγμή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ίδια που βάζει επιλεκτικά πρόστιμα από τη μια και από την άλλη μπουκώνει, όπως το 18, με 16 δισεκατομμύρια ευρώ. 16 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ τους ομίλους της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας για να αντιμετωπίσουν, λέει, την κλιματική αλλαγή και άλλα τέτοια προκλητικά. Δεν τα ζητάμε όλα αυτά ως χάρη από τις κυβερνήσεις που ρήμαξαν τη Λάρκο. Τα δικαιούνται οι εργαζόμενοι που τώρα τους φορτώνουν τα σπασμένα των κυβερνητικών πολιτικών. Τα δικαιούνται και θα τα επιβάλλουν. Όλα αυτά είναι τα αιτήματα ενός αγώνα που δεν ξεγελιέται από τα παχιά λόγια των αστικών κυβερνήσεων, ούτε από τα δήθεν φιλικά χτυπήματα στην πλάτη των εργατών. Ενός αγώνα που δεν τρομάζει από τις απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενός αγώνα τελικά για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα τον ανοίξουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Σας καλούμε, όπως σας καλούν και οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, να αποσύρετε τώρα αυτήν την τροπολογία έσχος για τη Λάρκο. Στην ίδια ρότα με αυτήν την εξοντωτική τροπολογία κινούνται όμως και άλλες που κατατέθηκαν, όπως είπαμε, στο σημερινό νομοσχέδιο. Όλα για το κεφάλαιο, λοιπόν. Για τα κέρδη του, για τα σχέδιά του για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτός ίσως θα ήταν και ο καλύτερος τίτλος που θα τέριαζε σε αυτό το νομοσχέδιο. Δείτε, ας πούμε, τι προβλέπει η τροπολογία για τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Παραδίνει για 20 χρόνια στον επίδοξο επενδυτή με δυνατότητα παράτασης την αποκλειστική χρήση της ζώνης του Αιγιαλού μπροστά από τις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων. Ενώ δεν παραλείπει να τακτοποιήσει και να απαλλάξει από τα πρόστιμα τα όποια αυθαίρετα κτίσματα υπάρχουν εκεί. Ουσιαστικά πρόκειται για τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να προκηρυχτεί ο διαγωνισμός για την πώληση του στρατιωτικού τμήματος του ναυπηγείου σε κάτι άλλους σωτήρες επενδυτές, διαδικασία που αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί, όπως λένε οι κυβερνητικοί, ενώ δεν υπάρχει η παραμικρή διασφάλιση για τα εργατικά δικαιώματα και για τις θέσεις εργασίας των 830 εργαζομένων. Οι σωτήρες επενδυτές, βλέπετε, και εδώ πάνε και έρχονται, σε έναν κλάδο μάλιστα στρατηγικής σημασίας, σε βάρος πάντα των εργαζομένων του κλάδου και των γενικότερων συμφερόντων του λαού μας. Και εδώ υπάρχει πείρα, ξέρετε. Μαζεύτηκε πείρα αρκετή. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που χρόνια τώρα εξελίσσεται, της έκθεσης των ναυπηγείων στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού, είναι που έχει οδηγήσει σταδιακά στη συρρήκνωση αυτού του κλάδου στη χώρα μας και στην υποβάθμιση των μεγαλύτερων ναυπηγείων της Ελλάδας. Και ξέρετε, αυτές οι συνέπειες της ιδιωτικοποίησης δεν περιορίζονται μονάχα στην αφαίρεση σταθερών θέσεων εργασίας, δικαιωμάτων εργασιακών, ασφαλιστικών, στην επιδείνωση των συνθήκων ασφαλείας. Δεν περιορίζονται εδώ. Αφορούν και την προάσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, τον προσανατολισμό της ίδιας της εγχώριας παραγωγής. Ένα πρόβλημα που εντείνεται ακόμα περισσότερο στη μεγαλύτερη εμπλοκή στα επικίνδυνα υπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, όπως δείχνει άλλωστε και το πρόσφατο παράδειγμα των ναυπηγείων στη Σύρο, του Νεορίου, όπου τα ναυπηγεία ήδη αξιοποιούνται ως βάση των ΗΠΑ. Οι εργαζόμενοι, πολύ απλά θα το πούμε, δεν έχουν τίποτα θετικό να περιμένουν και δεν πρέπει να ξεγελαστούν από τα διλήμματα και αυτές τις νέες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης. Όποια επένδυση και αν γίνει στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, θα γίνει στο έδαφος των τσακισμένων εργασιακών δικαιωμάτων, στο όνομα της στήριξης των επενδύσεων από τους μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι βεβαίως και είναι αυτοί που θα καρποθούν από την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και όχι με στόχο τη διασφάλιση της σταθερής δουλειάς των εργαζομένων και πολύ περισσότερο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και κάτι ακόμα σε σχέση με αυτή την τροπολογία. Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται και η υφαρπαγή της προβλήτας νούμερο 4,
μια έκταση όχι και τόσο μικρή, 220 στρέμματα που διεκδικείται εδώ και χρόνια από το λαό της Δυτικής Αθήνας για την ικανοποίηση των αναγκών του σε ελεύθερους χώρους, όπου σήμερα είναι και εγκατεστημένη μια δομή φιλοξενίας προσφύγων εκεί στο Σκαραμαγκά. Το ΚΚΕ ζητά άμεσα η έκταση αυτή να αποδοθεί στο Δήμο και το λαό της περιοχής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση για την αναπλασή της, ενώ για όσο καιρό φιλοξενούνται εκεί οι πρόσφυγες, την ευθύνη της λειτουργίας της να την έχει η κυβέρνηση και μόνο, προκειμένου να διασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Συνεπώς, και αυτή η τροπολογία, κύριε Υπουργέ, για το Σκαραμαγκά πρέπει να αποσυρθεί. Το ίδιο και με την τροπολογία για την παράδοση 10 σημαντικών λιμανιών. Τέλος δεν έχουν οι τροπολογίες. 10 σημαντικών λιμανιών της χώρας σε ιδιώτες, λες και δεν πρόκειται για υποδομές που έχουν στρατηγική σημασία όχι μόνο για την οικονομία, αλλά ακόμα και για την άμυνα της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι για ορισμένα από αυτά τα λιμάνια, όπως αυτό της Αλεξανδρούπολης π.χ., το ενδιαφέρον των Αμερικανών είναι εντονότατο, αφού τα θέλουν και το λένε για την προώθηση των επικίνδυνων σχεδιασμών τους στην ευρύτερη περιοχή μας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την τροπολογία, αυξάνεται η διάρκεια της παραχώρησης αυτών των λιμανιών από 50 χρόνια που προβλεπόταν ως τώρα με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ στα 60 χρόνια. Πρακτικά δηλαδή, μέχρι να τελειώσει ο 21ος αιώνας περίπου. Και όλα αυτά τη στιγμή που προετοιμάζονται νέες χαριστικές ρυθμίσεις για τους υποψήφιους επενδυτές, αγοραστές σε πολλά εισαγωγικά των περιφερειακών λιμανιών, ανάμεσα στις οποίες βεβαίως ρυθμίσεις είναι και η περαιτέρω υπονόμευση των δικαιωμάτων των λίμεν εργατών. Φυσικά καταψηφίζουμε και αυτήν την τροπολογία, αλλά εδώ να πούμε ότι στην ίδια ακριβώς τροπολογία, μια πολυτροπολογία, υπάρχει και μια διάταξη η οποία μειώνει τον ΦΠΑ για τα αντικαρκυνικά φάρμακα. Σας καλούμε να την ξεχωρίσετε αυτή την τροπολογία, αυτή τη διάταξη από την υπόλοιπη τροπολογία για να μπορέσουμε να καθορίσουμε κι εμείς τη στάση μας. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι για μας, για το ΚΚΕ, αλλά και για κάθε λαϊκό άνθρωπο, το βασικό είναι οι ασθενείς να πάψουν να πληρώνουν οτιδήποτε έχει, οτιδήποτε υπάρχει για την υγεία τους, να μην έχουν δηλαδή καμιά συμμετοχή και άρα και κανέναν ΦΠΑ. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι αδιανόητο και είναι και δείγμα απανθρωπιάς για το σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε, ασθενείς να υποχρεώνονται να πληρώνουν φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακαλώ, προκειμένου να διατηρήσουν ή να σώσουν την υγεία τους και τη ζωή τους. Αυτή η άγρια αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική δεν θα μπορούσε παρά να έχει και το συνοδευτικό της, το περιτύλιγμά της. Το λένε κοινωνικό μέρισμα. Και με αυτήν την ποινική, έτσι ξεκίνησε αυτό το νομοσχέδιο, παρατάθηκε, μάλλον αυξήθηκε κατά 40 εκατομμύρια. Όπως είναι γνωστό, το κόμμα μας δεν στάθηκε εμπόδιο στην απόδοση αυτού του εφάπαξ επιδόματος. Και υπάρχει και κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται βέβαια από όλες τις κυβερνήσεις όλα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για αυτά τα χριστουγεννιάτικα επιδόματα του λεγόμενου κοινωνικού μερίσματος για τα πιο ακραία θύματα της βάρβαρης πολιτικής τους, και είναι ακριβώς αυτό που λέει ο λαός μας για την παρηγοριά στον άρρωστο. Και εδώ στο κάθε χρόνο τέτοιο καιρό να τσακώνονται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος από τους δύο δίνει τα περισσότερα ψίχουλα, στην ουσία δηλαδή για το ποιος μοιράζει καλύτερα τη φτώχεια ανάμεσα σε φτωχούς και εξαθλειωμένους. Και των δυο η επιδίωξη είναι κοινή. Να εξασφαλιστεί η ανοχή του λαού στον κοινό στόχο του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, που δεν είναι άλλος από την ανάκαμψη της κερδοφορίας αυτού του κεφαλαίου. Και πώς πάνε να εξασφαλίσουν αυτήν την ανοχή, την οποία την αποκαλούν κοινωνική συνοχή? Μα με μια πολιτική διαχείρισης, ενσωμάτωσης της ακραίας φτώχειας που γεννάει η ίδια τους η πολιτική κάθε μέρα. Πάνε να τη διαχειριστούν με διάφορους μηχανισμούς, ένας από τους οποίους βεβαίως είναι και αυτό το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα.
Με λίγα λόγια, αυτή η πολιτική της διαχείρισης της φτώχειας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άλλη όψη της ίδιας πολιτικής που στηρίζει πλουσιοπάροχα τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό, ξέρετε, και θέλει πάρα πολύ θράσος. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό περίπου. Μια μικρή ανοχή. Θέλει λοιπόν, έλεγα, πολύ θράσος αυτό το περιτύλιγμα να το παρουσιάζουν πότε η Νέα Δημοκρατία και πότε ο ΣΥΡΙΖΑ ως και το απάβγασμα της κοινωνικής πολιτικής. Και ο μεν ΣΥΡΙΖΑ να πουλάει ευαισθησία επειδή μοίραζε εφάπαξ μερικά ευρώ παραπάνω στους πιο εξαθλιωμένους, η δε σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αφήνει να αερούνται υποσχέσεις για μια αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος, εφόσον όμως το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εφόσον εφαρμοστεί απαρέγκλητα η πολιτική των ματωμένων πλεονασμάτων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η πολιτική δηλαδή της αφέμαξης του λαϊκού εισοδήματος. Και κάπως έτσι, τελικά, η απόσταση ανάμεσα στην πρόοδο του ΣΥΡΙΖΑ και στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας φτάνει να μετριέται σε κάτι μερικές υποδιαιρέσεις του ευρώ και στα πόσα φίλτρα ή πόσους κόφτες θα ισχύουν για να προσδιορίζονται οι πιο φτωχοί από τα λαϊκά στρώματα που θα παίρνουν αυτήν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση. Την ίδια ώρα, όλοι μαζί αυτοί, όλοι εδώ μέσα, εκτός από το ΚΚΕ, ξορκίζουν ακόμα και τη σκέψη για την επαναφορά των απολειών που είχαν οι εργαζόμενοι από τους αλλεπάλληλους ανεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους που ψήφισαν όλοι τους όλη την προηγούμενη περίοδο. Γι' αυτό και ο λαός δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα να θεωρεί ότι τους έχει και υποχρέωση από πάνω, επειδή επιστρέφουν μόνο στους πιο φτωχούς το ένα από τα 10 που τους έχουν κλέψει. Σε σχέση τώρα, και να κλείσω με αυτό, με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, είχαμε απευθύνει στην Επιτροπή ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα και απάντηση δεν πήραμε. Θα μας πει το Υπουργείο τι ποσοστό από αυτούς που μπήκαν στη ρύθμιση αυτή, που θυμίζω τις 100 δόσεις τις έκανε 120, τι ποσοστό απαλλάχτηκε από το βραχνά των χρεών του, τι ποσοστό μικροεπιχειρηματιών. Γιατί θυμίζουμε ότι για να μπει κάποια επιχείρηση στις πρόνοιες αυτού του νόμου, του 4469 του 2017, ο οποίος και παρατείνεται, έπρεπε προηγουμένως οι πιστωτές της αυτής της επιχείρησης να κρίνουν ότι είναι βιώσιμη. Πόσο ωφελήθηκαν δηλαδή στην πράξη, και όχι μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα οι αυτοαπασχολούμενοι, όταν στην ουσία διαιωνίζονται τα χρέη τους, όταν τα φορολογικά αντιλαϊκά μέτρα μένουν άθικτα ουσιαστικά για τους μικρούς επιχειρηματίες και μικροεπαγγελματίες. Μήπως οι μόνες ωφελημένες ήταν και είναι και πάλι οι τράπεζες? Τα ερωτήματα παραμένουν, όπως και οι απαντήσεις οι οποίες αναμένονται. Συνολικά θα καταψηφίσουμε βεβαίως το νομοσχέδιο, το οποίο, όπως είπαμε, εξελίσσεται σε ένα εξοργιστικά αντιλαϊκό νομοσχέδιο που τσακίζει δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων. Ευχαριστώ.